Η κατάσταση με τις πυρκαγιές στον Εύρο φαίνεται πως έχει επηρεάσει αισθητά την τουριστική κίνηση και στο νησί της Σαμοθράκης, όπως επισήμανε ο πρόεδρος των επαγγελματιών του νησιού και αντιδήμαρχος Γιάννης Γλίνιας στο 1 Channel. Βέβαια την έχει επηρεάσει. Ήταν και είναι, παραμένει μια μεγάλη πραγματικά πυρκαγιά, μια μεγάλη καταστροφή για τον νότιο Εύρο και όχι μόνο. Μας επηρέασε από την πρώτη μέρα, διότι είχαν βγει αρκετές οδηγίες. Πολλές φορές, όπως ξέρετε, έκλεινε και η Εγνατία. Και μετά ήρθε και το εντελώς ξαφνικό, όπου το σημείο στη Μεσημβρία, από όπου υποθαλάσσια παίρνει ρεύμα η Σαμοθράκη, υπέστηκε αυτό ζημία. Και εκεί λοιπόν άρχισαν τα πολύ δύσκολα για τη Σαμοθράκη, όπου η ζημιά φαίνεται ήταν μεγάλη. Παρέμεινε τρεις μέρες εκτός ρεύματος. Εκεί έγινε μια πραγματικά τιτάνια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή, όπου πρώτα έφερε γεννήτριες για να την πρώτη μέρα να πάρουν τα αντλιοστάσια μας ρεύμα και να δώσουν νερό στα χωριά. Καταλαβαίνετε, με τους αέριδες και τα λοιπά, χωρίς νερό, εγκυμονούσε και ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς που και αυτή έγινε την πρώτη μέρα της ληξιδρίας. Ευτυχώς κατασβέστηκε σχετικά γρήγορα. Φέραμε μετά γεννήτρια μεγάλη, όπου μπήκε στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ, από όπου και δώσαμε όλο το νησί. Όμως η ταλαιπωρία κράτησε τρεις μέρες, εκεί είχαμε ακυρώσεις, εκεί δημιουργήθηκε μια κατάσταση πανικού, θα έλεγα, γιατί είχε επιταχθεί και το πλοίο την πρώτη μέρα για να μεταφέρει από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης στην Καβάλα ασθενείς με διαθαλάσσεις. Όλα αυτά λοιπόν προκάλεσαν ακυρώσεις, προκάλεσαν μια δυσλειτουργία στο τουρισμό μας. Τρέξαμε, παλέψαμε, ξαναβγάλαμε οδηγίες όταν αποκαταστάθηκε μετά από τρεις μέρες το όλο και η συγκοινωνία και η ληψιδρία αλλά και το ρεύμα γενικότερα, και προσπαθούμε, γιατί πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Έχουμε αρκετές μέρες μέχρι τα 20-25 Σεπτεμβρίου που κανονικά ήταν γεμάτο το νησί. Φαίνεται να επανακάμπτει ένα μέρος τέλος πάντων του τουρισμού, τουλάχιστον για τα καταλήματα. Προσπαθούμε τώρα από αυτή την κατάσταση όμως να βελτιώσουμε πράγματα. Είμαστε υποχρεωμένοι έτσι να κινούμαστε. Γι' αυτό και συναντήσαμε και το κυβερνητικό κλιμάκιο προχθές στην Αλεξανδρούπολη υπό τον κύριο Βορύδη, όπου και εμείς θέσαμε και τις ζημίες που πάθαμε και τα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες και γενικότερα ο τουρισμός μας, αλλά και το τι θα μπορούσε να γίνει. Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον για το νησί, ώστε να μπορούμε αυτόνομα και με αισιοδοξία να χτίσουμε στην διαφαινόμενη προοπτική ανάπτυξη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο νησί.